Σήμερα τη σύμβαση της αποκατάστασης της γέφυρας της Διάβας και όχι μόνο. Ένα έργο το οποίο εντάχθηκε μετά από συντονισμένες προσπάθειες με τον Δήμαρχο, με μεγάλη προσπάθεια των τεχνικών μας υπηρεσιών, και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε να κάνουμε τις απαιτούμενες μελέτες με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να το εντάξουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση αυτών των καταστροφών. Και στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό, τον κύριο Χαρίτση, αλλά και τον κύριο Κορπολή, τον Γενικό Γραμματέα, για την συμπαράσταση την οποία βρήκαμε στην ένταξη του έργου. Προκηρύξαμε το έργο, γιατί τα έργα αυτά γίνονται, είναι μεγάλα έργα, προϋπολογισμού 4.600.000 ευρώ. Ένα μεγάλο έργο, το οποίο έγινε σύμφωνα με τις διαδικασίες του ελληνικού κράτους, της ελληνικής νομοθεσίας και αυτά που προβλέπεται από το νόμο για τα δημόσια έργα. Έχουμε συμφωνήσει μετά από 4 μήνες να μπορούν να περνάνε από πάνω αυτοκίνητα. Διότι αυτή τη στιγμή ό,τι γίνεται παράνομα και παράτυπα είναι με ευθύνη αυτών που κάνουν την παρανομία, την παρατυπία. Δεν έχει καμία ευθύνη η υπηρεσία μας. Είναι ένα έργο που πήρε αρκετά μεγάλη έκπτωση και ένα έργο το οποίο είναι χρήσιμο, θα γίνει υποστήριξη και η θεμελίωση της γέφυρας με νέες τεχνικές, όχι με αυτή που ήταν μέχρι την παλιά γέφυρα. Αναμορφώνεται η γέφυρα, αλλά ταυτόχρονα και δουλειά θα δώσει στην τοπική κοινωνία, θέσεις εργασίας εξασφαλίζει και χρήμα πέφτει στην τοπική οικονομία, προφανώς όταν γίνονται τα έργα. Γιατί τα έργα, ευτυχώς προσχώρησαν και άλλοι σε αυτή την λογική, τα έργα προσφέρουν εργασία και προσφέρουν χρήμα στην τοπική οικονομία κυρίως. Και αυτό είναι και ένα αντίδοτο στο μεγάλο εχθρό που έχουμε, την ανεργία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την άριστη συνεργασία τον Χρήστο Συνάνη, γιατί χωρίς συνεργασία και χωρίς προσήλωση στο στόχο με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, παραγνωρίζοντας και μην πέφτοντας σε απίθυμενο λαϊκισμό, φτάσαμε στο αποτέλεσμα. Και φτάσαμε πάρα πολύ γρήγορα, διότι το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομίας. Ευχαριστώ από όλους τους δημότες του Δήμου Καλαμπάκας. Η γέφυρα μπορεί να λέγεται γέφυρα της Διάβας, αλλά όπως είναι γνωστό δεν περνάνε μόνο οι δημότες του Δήμου Καλαμπάκας, αλλά περνάνε και κάτοικοι των Τρικάνων και όλης της Ελλάδος. Είναι γνωστό το θέμα που δημιουργήθηκε, αλλά εάν δεν ήταν ο Κώστας ο Γοραστός, να είστε σίγουροι ότι η γέφυρα θα γινόταν όπως γίνονται τα έργα στην Ελλάδα. Θέλω να τον ευχαριστήσω και αυτό θα πιστεύω ότι θα αφήσει την υπογραφή του και τη σφραγίδα του για όλα τα χρόνια εδώ στο Δήμο Καλαμπάκας. Να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη, τον φίλο τον Χρήστο τον Καλάκη, αλλά και μία μηχανικό εδώ από δίπλα μου, την κυρία Έφη Καραγιάννη, που από την πρώτη ημέρα δεν κουράστηκε να σχεδιάζει και να επικοινωνεί με τα Υπουργεία και με όλους τους παράγοντες. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους βοήθησαν και να ευχηθώ στους καινούργιους εργολάβους κάθε επιτυχία και κάθε προκοπή να έχουν, ώστε αυτή η γέφυρα να τελειώσει γρήγορα και να είναι ό,τι καλύτερο για την περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δημοσιογράφους. Η σημερινή, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα Λογαναστό, γιατί είναι περιφερειάτης, εγώ είμαι ο αντιπεριφερειάρχης ο δικός του, αλλά πραγματικά είμαι ο άνθρωπος που είπε ότι πρέπει να γίνει γέφυρα. Είναι το έργο που αν δείτε στατιστικά όπου υπάρχουν στοιχεία,
δεν έχει ξαναγίνει μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να δημοπρατήσουμε και να κατεβάζουμε εργολάβο μέσα στον Άγρο, δηλαδή μετά από 6 μήνες από το πέσιμο της γέφυρας. Αν δεν υπήρχε αυτός ο συντονισμός, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά από την πρώτη στιγμή ήταν εκεί. Δεν μπορώ να ξεχάσω τώρα τον πρόεδρο της Διάβρας ή τον Κώστα τον Άντου ή τον Δήμαρχο ή τον Αγοραστό ή τον Κουτίνα, που ήμασταν όλη την ημέρα ψαντής όλοι από την πρώτη μέρα για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Γιατί εγώ και ο Κώστας μπορεί να μην ήμασταν στη ζωή ή κάποιοι άλλοι. Ήμασταν στα δευτερόλεπτα, δηλαδή ήμασταν εκεί πραγματικά. Όλοι μας συμβάλαμε μέχρι σήμερα να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτό που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι πρέπει να γίνει και ένα εικονισματάκι δίπλα και με την σύμφωνη γνώμη του Δεσπότη να κάνουμε έναν Άγιο Αντώνιο, γιατί πραγματικά δεν είχαμε κανένα νεκρό, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με ανθρώπινη ζωή. Είναι το βασικότερο για μένα. Μπορεί κάποιοι να έχουν στηριχθεί κάποια οικονομικά ωφέλη που είχαν αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Είναι σίγουρο, έχουν πληγωθεί οι οικογένειές τους οικονομικά. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα. Ότι αυτά έχουν περάσει, εδώ είμαστε, εδώ είναι ο εργολάβος. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα τα καταφέρουμε και πριν τις γιορτές να είναι όλα καλά τα πράγματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ξανά στον Περιφερειάρχη μας.